Η κυβέρνηση είχε προαποφασίσει για τη σύνθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και η διαβούλευση που έγινε με την Βουλή ήταν για να κρατηθούν τα προσχήματα, δήλωσε στον Άστρα ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Ας θα γίνει διαβούλευση, αλλά δεν θα ακούει η κυβέρνηση την Βουλή, διερωτούμε για ποιον λόγο να γίνεται η διαβούλευση. Να μην χάνουμε την ώρα μας. Αφού ήταν αποφασισμένη η κυβέρνηση να διορίσει τους συγκεκριμένους, γιατί δεν προχώρησε να τους διορίσει. Λέτε ότι το έκαναν έτσι τύπης. Προφανώς δεν άκουσαν τις επιφυλάξεις κάποιων μελών της Επιτροπής. Θέλω να είμαι δίκαιος, δεν θέλω να το ομαδοποιώ. Κατατέθηκαν κάποιες επιφυλάξεις από κάποιες κυριολεκτικές ομάδες. Από εκεί και πέρα, ο καθένας από εμάς κρίνεται και για τις επιλογές του και για την πολιτική του συμπεριφορά. Θα αφήσουμε να δούμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να μπορέσουμε ακριβώς στη συνέχεια να διατυπώσουμε απόψεις κατά πόσο το συγκεκριμένο συμβούλιο είναι επιτυχημένο ή όχι. Όσον αφορά στη λειτουργία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε αναγκαίο αυτό τον θεσμό. Ότι αυτό το συμβούλιο θα έχει ως στόχο να αναλύει και να εξετάζει τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις της εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση με τους προϋπολογισμούς. Κάτι που εμείς θεωρούμε ότι θα είναι έναν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έντονα επικριτικό παρουσιάζεται το ΑΚΕΛ, το οποίο δια του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Γιάννου Λαμάρη τονίζει ότι προκύπτει θέμα συμπεριφοράς της κυβέρνησης απέναντι στην Βουλή. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση και ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν παίρνουν και θέλουν να πάρουν τα μηνύματα που στέλνει η κοινωνία μας. Και τα μηνύματα που στέλνει η κοινωνία μας είναι ο σεβασμός στο διάλογο, σεβασμός στη συνένεση και στη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων για τα δύσκολα προβλήματα. Σε αντίθεση με αυτό που συναντά από πλευράς κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα, μια αλαζονία, έναν εξιθελισμό και μια προσπάθεια κομματικοποίησης του κράτους που θυμίζει μετατροπή της κατάστασης σε αυτό που ζήσαμε στην Ελλάδα, όπου η κάθε κυβέρνηση, όποτε ανέβαινε στην εξουσία, ξύλωνε τον κρατικό μηχανισμό. Ο κ. Λαμάρης έθεσε θέμα και για τον επικεφαλής του Συμβουλίου, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Γεωργιάδη. Δεν θα μπορούσε μέσα σε αυτή την τριάδα των προσοντούχων που κρίνει η κυβέρνηση στις οικονομικές τους αντιλήψεις να υπήρχε και ένας ο οποίος να ήταν λιγότερο νεοφιλελεύθερος, όχι Μάρξης, λιγότερο νεοφιλελεύθερος από αυτούς που διόρισε. Θα υπάρχει και η άλλη άποψη, η άλλη προσέγγιση σε μια περίοδο όπου φωνάζει από μόνη της η πραγματικότητα ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά με τη λιτότητα. Χρειαζόμαστε ένα ανάπτυξη, είναι το ένα. Δεν το έκανε η κυβέρνηση, δικαίωμα της. Το δεύτερο, όσον με πόση κοινωνική αποδοχή και αξιοπιστία μπορεί να ξεκινά κάποιος, όπως ο Γεωργιάδη, ο οποίος καθημερινά εδώ και χρόνια δεν έχει θεσμό του κράτους που δεν εξύβρισε, δεν ηρωνεύτηκε και δεν απαξίωσε. Εκφράζοντας προσωπική άποψη, ο βουλευτής του Δύση Μάριος Μαυρίδης έκρινε ως πολύ αξιόλογο τον κύριο Γεωργιάδη. Αν υπάρχει ανεπίθετο το οποίο παρεμπόδιζε το διορισμό του κύριου Γεωργιάδη, δηλαδή κάτι το οποίο να αντίκειται σε κανόνες διοντολογίας, κανονισμούς, σχέδιο υπηρεσίας, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Δεν έχουν παρουσιαστεί κάποιες αποδείξεις για αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι θεμητό, επειδή διαφωνεί ένα κόμμα, δεν είμαστε αντίθετοι στο διορισμό.